έχουμε μείνει στην Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία σε αυτό το επίσης μεγάλο ταξίδι στην επιστημονική σας πορεία και στον καθηγητή που σας πλησιάζει και σας λέει ότι θέλει να σας γνωρήσει ο κύριος Γκαράς. Ο κύριος Γκαράς. Γνωστός σε όλη την Ελλάδα, καθηγητής χειρουργός μαστού και πρόεδρος Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας όλα τα χρόνια μέχρι που πέθανε. Εγώ πήγα και τον γνώρισα, πολύ έτσι ταπεινά και φοβόμουν και λίγο και μου είπε ότι αν θέλεις να εξετάζεις θέση Παπα-Νικολάου γιατί ξεκινάει ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, η Ευρώπη κατά του καρκίνου, ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του καρκίνου, του τραχύλου της μήτρας και του καρκίνου του μαστού. Και ήθελα να δουλέψω, να εξετάζω τα τεστ Παπα-Νικολάου, χωρίς πάλι λεφτά. Υπήρχαν άλλες δύο κυταρολογίνες με τις οποίες είχε συναντηθεί λίγες μέρες πριν και δέχτηκα. Αυτό έγινε επί 10 χρόνια και εκεί είχα τρεις ρόλους. Ο πρώτος ήταν να εξετάζω σαν κυταρολόγος τα τεστ Παπα-Νικολάου όπως και οι άλλοι δύο. Με κινητές μονάδες που πήγαιναν οι κινητές μονάδες σε περίπου 15 νομούς. Νομός Ηλίας, το πρώτο μας που κάναμε, νομός Μεσσηνίας, Λακωνίας, Καρπενήσιου, Λευκάδα, είχαμε κάνει Μαγνησία, Καρδίτσα, Κομωτινή, Ξάνθη επάνω. Δύσκολη, αλλά πρωτοποριακή για την Ελλάδα και είμαστε και πρωτοποριακοί για την Ευρώπη. Δεν είχαν κανένα πρόγραμμα από αυτά που τρέχανε στην Ευρώπη, που συμμετείχαμε, γιατί συμμετείχαμε 16 χώρες, δεν είχε κανένα αυτοκινούμενες μονάδες που ήταν αυτοκίνητα μεγάλα, τα οποία μας τα είχαν κάνει δωρεές κυρίως και η μονάδα πήγαινε στη Μεσσηνία, δεν ερχότανε, γιατί αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις γυναίκες, στην αμεσότητα και είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών τις οποίες εξετάζαμε. Και έτσι ξεκίνησα και σε κάποια δίναμε τα project αυτά κάθε χρόνο, τα στέρναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιδότηση και μας δίνανε ένα ποσό το οποίο μπορούσαμε και τρέχαμε το πρόγραμμα. Κάποια μέρα λοιπόν, μετά από 3-4 μήνες, είχε έρθει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλο το πρόγραμμα, ήταν ο καθηγητής του Μπιανά και είχαμε μια συνάντηση στον Αστέρα της Βουλιαχμένης και ο κύριος Γκαράς, ενώπιον των δύο κυταρολόγων και εμένα, μου λέει από σήμερα κυρία Ψαροπούλου θα είστε και project manager όλου του προγράμματος για την Ελλάδα της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας. Εγώ τα χάσα εκείνη την ώρα, γιατί οι δύο κυταρολογίνες ήταν και πολύ γνωστές και καθηγήτριες, η μία μάλιστα με είχε εξετάσει στην ειδικότητα. Πολύ σεβασμός, πολύ μεγαλύτερες από μένα, δεν μίλησα. Δεν μπορούσα και να μιλήσω, γιατί ένα άτομο που δεν είχαμε αντιρρήσει στον κύριο Γκαρά, κανένας. Ακόμη και η συνομήλικη του, όχι εμένα που ήταν μεγαλύτερος από τον μπαμπά μου. Λοιπόν, και αφού το δέχτηκα βέβαια, με τα τιμής είπα εκείνη τη στιγμή, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, σηκώνεται και μου λέει, ελάτε να σας γνωρίσω στον κύριο του Μπιανά. Τι σήμαινε αυτό για σας? Τιμή, ευθύνη, τεράστια ευθύνη στους ώμους. Γιατί σε αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να μάθω να γράφω τα προγράμματα τα οποία έπρεπε να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχα και την ευθύνη όλου του προγράμματος όπως έτρεχε για την Ελλάδα. Με γνώρισε τον κύριο Τουμπιανά, με τον οποίο μετά τον είχα πρόεδρο στην Επιτροπή στην τρίτη θέση που πήρα και μιλάω τώρα για μορφή γιατρού, γιατρός Πρωθυπουργού της Γαλλίας. Ήταν ο προσωπικός γιατρός του τότε Πρωθυπουργού της Γαλλίας. Και δέχομαι και μετά από 9 μήνες περίπου σε μια συνάντηση συμβούλιο που είχε το διοικητικό της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας σε ένα μεγάλο νοσοκομείο επώνυμο, πολύ γνωστό ιδιωτικό, μου λέει μπροστά στο διοικητικό η κυρία Ψαροπούλου από αύριο αναλαμβάνεται Cancer Expert Evaluator στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα, στο θέμα του τραχύλου. Γιατί ήταν υπεύθυνος ο κύριος Γκαράς
σαν leader όλων των, όλου mm-hmm. του προγράμματος που έτρεχε. Μα λέω ο κύριος, και ήταν και εκεί ο προηγούμενος από μένα, λέω ο κύριος, ο καθηγητής, Στάδε, δεν θέλω να πω το όνομά του, ναι. μου λέει, έχω εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κεντρικά. Σημειωτέων ότι όταν το κεντρικό της Ευρώπης, είτε λέγεται Βρυξέλλες, είτε λέγεται Λουξεμβούργο, γιατί τα έζησα, όταν λέει κάτι, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Του είχαν στείλει ότι πρέπει να αλλάξει το άτομο mm-hmm. και εκείνος θεώρησε μετά από ψάξιμο ότι θα μπορούσα να το κάνω εγώ. Σας δυνάμωσαν όλα αυτά. Γιατί σας δυνάμωσαν όμως. Πώς κοιτάξτε, σε αυτό ξεκινάει μία εμπειρία η οποία είναι φοβερή. Ήμουν αξιολογήτρια σε όλα τα προγράμματα που δίνανε οι χώρες για επιδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. evaluator. Όχι όμως του μόνο του ιατρικού. Mm-hmm. Ήμουνα και αξιολογήτρια του οικονομικού κομματιού. Δηλαδή, άρχισα να μαθαίνω με ιδιαίτερα και όλους τους οικονομικούς όρους, γιατί εγώ ήξερα αγγλικά, ιατρικά, δεν ήξερα και οικονομικά. Και αυτό με δυνάμωσε γιατί, πρώτον, είχα μεγάλη ευθύνη. Δεύτερον όμως, μου έδωσε, αισθανόμουν τόσο υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα, μα τόσο υπερήφανη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στον πρώτο καιρό είμαστε 16 μέλη και ήμουν η μοναδική γυναίκα. Και με διαφορά του λιγότερο 15 χρόνια ηλικίας, mm-hmm. που αυτό σου δίνει μια άλλη συστολή. Είχα όμως την τύχη να το αντικείμενό μου να είναι δικό μου. Ξέρατε πολύ καλά αυτό το οποίο ναι, κάνετε. Ναι, έτυχε. Δεν είναι έτυχε. Έτυχε, όλη αυτή η διαδρομή δεν θεωρώ ότι έτυχε. Έτυχε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι λένε κάτι, έπαιζα μπάλα μόνη μου. ναι, έπαιζε μπάλα μόνη μου. Ένα αυτό. Το δεύτερο, με δυνάμωσε και αισθανόμουν πάρα πολύ υπερήφανη που ήμουνα και χριστιανή ορθόδοξος ανάμεσά τους. Χωρίς να το ερμηνεύσω. Mm-hmm. Η υπερηφάνεια που ήμουν Αθηναία και μανιάτισα, γιατί πολλοί ομόλογοι μου είχαν μία μεγάλη αδυναμία στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Θα σας πω ότι οι τέσσερις ξέρανε αρχαία ελληνικά. Πόσο φοβερό αυτό. Ναι, δηλαδή αυτό το ζω ναι, σε δείπνο, ναι. πολύ επίσημο. Μου λέει ο Γάλλος που ήταν δίπλα μου, μπορώ να σας μιλάω στα αρχαία ελληνικά και εσείς να μου απαντάτε στα αγγλικά. Δεν είναι φοβερό. Ναι. Αισθάνθηκα τόσο... Δέος. Δέος. Του λέω, δεν μπορώ να σας... ξέρω εγώ να σας παρακολουθήσω στα αρχαία ελληνικά, πού να παρακολουθήσω εγώ. Και ήμουνα και υπερήφανη, γιατί ήμουνα γυναίκα. Ποτέ δεν αισθάνθηκα, βέβαια, εννοείται μειονεκτικά. Όχι, βέβαια. Εννοείται. Νομίζω ότι οι άλλοι θα έπρεπε να νιώθουν μειονεκτικά. Εδώ έχουμε αντιστρέψει τους όρους. Ναι, εννοείται. Ξέρετε γιατί. Ο χαρακτήρας, το πνεύμα, η εμπειρία, οι γνώσεις, δεν διαλέγουν που θα πάνε. Πάνε κάπου. Έτσι είναι. Και μάλιστα μία φορά είχαμε ένα πρόεδρο Σουηδό και στο διάλειμμα μου λέει, θέλω να μου γράψετε όλες σας τις σκέψεις και τις προτάσεις για το επόμενο. Τον κοιτάω λοιπόν, του λέω ναι θα το κάνω. Δεν το έκανα ποτέ βέβαια. Εγώ να πάρω τις σκέψεις μου σαν Ελλάδα και να τις δώσω στη Σουηδία έτοιμες, αν είναι δυνατό. Δεν τις έδωσα. Παράλληλα εξελίσσεται όλα όσα ξέρουμε με το νοσοκομείο. Αναλαμβάνεται, και το λέω και τη σημειώσουμε, είναι πάρα πολλά, αντιπρόεδρος στην Ελληνική Κυτερολογική Εταιρεία και εκλέγεστε και στο Συμβούλιο της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας που είστε μοναδική γυναίκα. Σωστά. Ναι, έκανα 2 τετραετίες σαν αντιπρόεδρος της Ελληνικής mm-hmm. Κυτερολογικής Εταιρείας και εξελέγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο η Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία για 70 χρόνια, πόσα είναι, 80, δεν έχει μπει ποτέ γυναίκα. Δηλαδή, έκανα 2 τετραετίες εκλογή με εκλογές και αφότου έφυγα δεν ξαναμπήκε, ούτε προ ούτε μετά. Και συγχρόνως, βέβαια, ήμουνα πρόεδρος ηθικής δεοντολογίας στο νοσοκομείο για 2 τετραετίες, αντιπρόεδρος επιστημονικής επιτροπής. Αυτά έχουν βάρη. Πρόεδρος του επιστημονικού προγράμματος, του εκπαιδευτικού προγράμματος, λάθος.
ηθική και η οντολογία ήταν το πιο σοβαρό, γιατί όταν έχεις μερικά προβλήματα και πρέπει να τα επιλύσεις και έχεις απέναντι συναδέλφου σου, και τώρα έτυχε πριν από ένα χρόνο έτσι, βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, τρέχαν όλα τα μαθήματα, εννοείται. Τα παιδιά είχαν μεγαλώσει και τρέχαμε. Λονδίνο με το γιο, περιττό να σας πω πόσα ταξίδια πάνω κάτω. Και είχε αρχίσει βέβαια και αυτό διήκησε περίπου 9 χρόνια, 10, και στο τελείωμα του προγράμματος αυτού που ήταν δεκαετές, μου ζήτησαν, με βάζουν σε 2 επιτροπές επιπλέον που δεν πέρασαν καθόλου από Ελλάδα. Ήταν μία επιτροπή για το HPV, για τα κονδυλώματα, πανευρωπαϊκή, λίγα άτομα επιτροπή. Και μία επιτροπή που γράψαμε ένα βιβλίο για τις συστάσεις, πώς γίνονται τα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για όλη την Ευρώπη. Με πρόεδρο μία Αγγλίδα καθηγήτρια, πολύ μεγάλο όνομα στο χώρο τον πανευρωπαϊκό. Και αφού τελειώνει το πρόγραμμα αυτό το δεκαετές, μου ζητάνε να τα έχω όλα τα έγγραφα. Τα έχω αναμνηστικά για τα εγγόνια μου κάποια στιγμή. Μου ζητάνε να μπω σε μια επιτροπή. Ήταν το επόμενο πρόγραμμα που θα κυλούσε για 10 χρόνια, το οποίο είχε σχέση με διατροφή και το κάπνισμα. Αλλά εμείς είχαμε σαν οικογένεια ξεκινήσει, είχαμε αγοράσει το οικόπεδο εδώ. Εδώ έρχεται η Κέρκυρα, λοιπόν. Η Κέρκυρα είχε έρθει πολύ πριν στη ζωή, αλλά ήρθε και επαγγελματικά. Και εδώ έρχεται και η αρχιτεκτονική που λέγαμε στην αρχή ότι θα θέλατε, αλλά σας κέρδισε η ιατρική. Ναι. Έτσι λοιπόν εδώ στην Κέρκυρα, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο Καστέλο που βρισκόμαστε, στο Καστέλο Ντι Βίστα, ναι μεν έχετε τους ειδικούς, αλλά σε χαρτί και μολύβι σχεδιάζεται όλο αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να απολαύσουμε. Ναι. Δεν είναι φοβερό και αυτό. Ναι, εντάξει, μου βγήκε. Τι να κάνουμε. Έτυχε και αυτό. Και να σας πω το πιο πολύ που το έχω ζωγραφίσει. Πρώτον, έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο αρχιτεκτονικά από την Κέρκυρα και από τις Κυκλάδες, με εσωτερικό χώρο και εξωτερικό χώρο. Δεύτερον, μου διήρκησε 4 μήνες μελέτη μόνη μου, περίπου 4 με 5 ώρες την ημέρα. Παρακαλώ. Ήμουνα ευτυχισμένη όμως, γιατί αυτό το έκανα κυρίως το καλοκαίρι και το περισσότερο το έχω κάνει μέσα σε σκάφος. Πολύ δημιουργικό λοιπόν. Πάρα πολύ δημιουργικό και με ρωτούσαν οι φίλοι, τα 2 ζευγάρια που είμαστε μαζί, ένα ζευγάρι και η μαμά του ενός ζευγαριού, αμάν. Νότα, εκεί γράφεις. Λέω εντάξει, εμπνέομαι τώρα. Μεταξύ Σύρου και Τίνου, έτσι, εγώ μπορώ να το κάνω. Έτσι. Εδώ τώρα που δεν βλέπουμε τίποτα. Μεταξύ Σύφνου και Σερίφου, μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν σας ενοχλώ, κάτω πήγαινα και έγραφα. Ναι, και ήρθε αυτό και είχα λόξα από μικρή με τη διακόσμηση και με την αρχιτεκτονική. Έχει τη σφραγίδα σας, αποτυπωμένο ιστορικός χώρος, θα το δούμε άλλη φορά αυτό. Και την αγάπη μου. Και την αγάπη φαίνεται. Οικογενειακός λοιπόν στην Κέρκυρα, και εδώ θέλω να θέσω το ερώτημα. Συνήθως λέμε ότι πίσω από ένα σπουδαίο άντρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα. Και εδώ αντιστρέψατε τους όρους. Ο άντρας μου, όπως λέει, ήταν ο αφανής ήρωας. Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, με πανεπιστημιακή μόρφωση, με κλασική μουσική ακορντεόν, μαθητής Καλομύρη. Ο άντρας μου είναι μαθητής Καλομύρη. Για όσους ξέρουν μουσική, νομίζω ότι ξέρουν τι σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Διεύθυνση ορχήστρας, με ρεσιτάλ στον Παρνασσό, στην αίθουσα Παρνασσού και στο Δημοτικό Θέατρο, εκείνες εποχές. Γκέτε, γαλλικά, Φρανς ντε Γκολ, αγγλικά. Αλλά επειδή ήξερε από τον καιρό που γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε ότι εγώ διάβαζα, έπρεπε να διαβάσω να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Δεύτερον, έπρεπε να διαβάσω να γίνω καλή γιατρός. Αυτό το θεωρούσα δεδομένο εγώ. Δεν με σταμάταγε τίποτα. Ήταν αδιαπραγμάτευτο. Ήταν αδιαπραγμάτευτο. Και τώρα ακόμη, όταν πρέπει να διαβάσω για οποιοδήποτε τομέα, Δεν με σταματάει τίποτα. Δεν κάτι στην τύχη του, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ναι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, όχι.
Είναι θέμα υπευθυνότητος. Ναι, είναι θέμα υπευθυνότητος. Είναι απόλυτα ενήμερη για αυτό το οποίο συζητάτε. Πρέπει να το διαβάσεις. Πώς θα πας αδιάβαστος? Δεν πας. Δεν στέκεσαι. Δεν είναι εγωισμός. Δεν είναι ότι θέλεις να ανέβεις. Mm. Πρέπει να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Μπαίνετε και στα κοινά. Φανερά ή πίσω, backstage πολλές φορές, σε μεγάλες συναυλίες και στο Μέγαρο Μουσικής. Στην Κέρκυρα. Για την και Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Ναι. Εκεί λοιπόν θέλω να μου πείτε γιατί φτάνουμε στην Κέρκυρα. Είναι ήδη εδώ η επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά έχετε ήδη αρχίσει και συμμετέχετε στα πολιτιστικά μας και κοινωνικά δρόμενα. Κοιτάξτε, στη μία συναυλία που συμμετείχα πάρα πολύ ενεργά, την οποία έγινε για τον Μίκη Θοδωράκη μετά το Καλλιμάρμαρο που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής και θεωρώ ότι ήταν η ωραιότερη συναυλία που είχε γίνει ποτέ και το λένε και ο δικός μας ο Βαρύτωνος το λέει αυτό, ότι ήταν ό,τι ωραιότερο υπήρχε. Την έκανε ο Σύλλογος των Κυριών που έχουμε στο νοσοκομείο μας. Που εγώ έχω δράσει σε αυτό το σύλλογο σαν νότα. Ναι. Όχι σαν γιατρός. Mm-hmm. Σαν γιατρός θέλω να βρω μόνο να πουλήσω εισιτήρια. Στα άλλα δεν είμαι γιατρός. Λοιπόν, εκεί ναι, είχα πολύ ενεργό. Πάτησα βέτο, είναι γνωστό. Και είχαμε 1.800 άτομα full, sold out, δηλαδή αν με άκουγε η πρόεδρος, θα είχαμε κάνει 3 συναυλίες. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετική από το μέσα, χοροδίες όλους που έλαβαν μέρος και εξαιρετικός κόσμος των Αθηνών, δηλαδή ήταν ό,τι ωραιότερο είχε γίνει σε συναυλία. Mm-hmm. Και εδώ βοηθάω, όπου γίνεται. Όπου μπορώ. Με πολλές επαφές σε πολιτικό, καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό επίπεδο, εγώ θέλω να πω ότι είστε αγαπημένοι κορυφαίων προσώπων που έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση. Έχετε κάνει υπέροχες συνεντεύξεις με κυρίες ελληνικής τηλεόρασης. Είχα την τύχη. Και με την Κορομιλά και με την. Και με το. Κυρία Μενιγάκη, εξαιρετικά. Έτυχε να έχω πολλούς δημοσιογράφους σαν πρόληψη με τεστ Παπα-Νικολάου, να τις έχω όχι ασθενείς, γιατί είναι υγιείς, και προσωπικότητες άλλες. Και έτυχε, λόγω του νοσοκομείου, έτυχε, ναι, να έχω ασθενείς, δηλαδή, τον πατέρα πολύ γνωστού συνθέτη, τον πατέρα πολύ γνωστού τραγουδιστού, πολιτικού, υπουργού, πολλών υπουργών, γυναίκες, συζύγους, μεγάλων ανθρώπων. Βέβαια, εκείνο που θεωρώ σαν σφράγισμα με τους ασθενείς μου, ήταν η γνωριμία μου με τον Άκη Πάνο. Ήταν, τη θεωρώ, στενοχωριέμαι που δεν είχα να είχα ένα μαγνητόφωνο να μαγνητοφωνήσω. Γιατί ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν άφηνε κανέναν μέσα. Μπήκα με την βοήθεια του διευθυντού του ογκολόγου, γιατί έπρεπε να του πάρω υλικό για να κάνω μια διάγνωση, να δω αν είχε κάποια μετάσταση. Ήταν το τελευταίο τετράμινο της ζωής του. Και αυτόν τον κέρδισα εγώ εκείνη την ώρα. Του είπα ότι μπαίνω για αυτό το λόγο και δεν άφηνε κανένα στο θάλαμο. Μόνο ένα-δυο γιατροί της κλινικής. Ναι. Και του είπα ότι θα θέλω αυτά και θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Και τον κέρδισα, του βρήκα και δυο γνωστούς αμέσως και αρχίζω και του παίρνω μία συνέντευξη που λυπάμαι. Ναι, απίστευτη. Και του έκανα και 3 ερωτήσεις. Γιατί ήθελα, μέτρωγε, δεν ξέρω τι, για 3 πολύ σπουδαία ονόματα. Και δημοσιογραφικό δεν μόνο. Ναι, δημοσιογραφικό. Άλλης. Δεν μπορώ να αναφέρω τα ονόματα. Βέβαια, ο ένας έχει φύγει από τη ζωή, αλλά τα άλλα 2 ζουν. Πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα και του είπα, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Και μου την είπε. Και βέβαια τον ρώτησα και τι είναι απόλυτος άνθρωπος, απόλυτος, ιδιαίτερη προσωπικότητα, έντονος άνθρωπος και του λέω αν λέγατε κάτι έτσι για τη ζωή σας και μου είπε το ένα μου τραγούδι που έχω. Λέω ποιο,
Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Ναι, ήταν καταπληκτικός. Ναι, είναι, υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες. Ναι, πολλές. Προφανώς θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχετε περάσει και σταθεί δίπλα τους επιστημονικά. Θα ξαναγυρίσω στην Κέρκυρα, όπου συνεχίζετε λοιπόν τη δράση backstage τις περισσότερες φορές. Σας έχω δει όμως ότι παρακολουθείτε όλα τα δρόμενα, τα πολιτιστικά και όχι μόνο. Είστε ενήμεροι και τώρα έρχεται το Ελλάδα 2021, όπου η Κέρκυρα καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, εγώ θα πω, γιατί δεν ξέρουμε τη συμμετοχή, δεν είμαστε γνώστες της ιστορίας μας για σημαντικά γεγονότα. Και εδώ λοιπόν έρχεται η Νόντα Ψαροπούλου. Να το πούμε σήμερα. Να το αφήσουμε για λίγο. Θα τα αφήσουμε για λίγο, όμως εγώ δίνω έτσι ένα στίγμα, γιατί θα σας δούμε το επόμενο διάστημα ενεργά μαζί με μια ομάδα ανθρώπων να κάνουμε πράγματα. Το έχω δουλέψει αρκετά το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να το αφήσουμε λίγο, να το πούμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, πώς νιώθετε σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα για αυτή τη διαδρομή, μέχρι τώρα? Πολύ τυχερή. Mm-hmm. Πολύ ευτυχισμένη. Με πολλές ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μου. Με πολλές δύσκολες mm-hmm. στιγμές, γιατί τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Ήρθε με πάρα πολλή δουλειά, χιλιάδες ώρες διάβασμα, χιλιάδες ώρες διάβασμα, κούραση υπερβολική, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι και δύσκολες πολλές στιγμές, σε όλους τους τομείς, αλλά θεωρώ ότι αν τα ζυγίσεις, και επειδή κρατώ πάντα τα καλά και όχι τα αρνητικά, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, ευτυχισμένο, ευλογημένο. Τα όπλα σας, ποια είναι τα όπλα στη φαρέτρα σας? Τα όπλα μου... Είμαι πολύ δουλευταρού. Είμαι πολύ δουλευταρού. Ειλικρίνεια, η αγάπη προς τον κόσμο. Mm-hmm. Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο. Αγαπώ. Αλλά έχω εισπράξει απίστευτη αγάπη. Έχω εισπράξει απίστευτη αγάπη. Αυτά. Είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είπαμε και 2-3 άλλα πράγματα, αδυναμίες που έχω. Πείτε μου μια αδυναμία πριν κλείσουμε. Ο χορός. Ναι, γιατί ξέχασα. Λοιπόν, κάνατε μαθήματα και χορού. Επιστρέφοντας από τα συνέδρια και μεγάλη. Όλα αυτά που κάνατε, μεγάλη. Εκτός από τη μαγειρική και ιστιοπλόγια και χορό. Ναι. Έχω αδυναμία στο χορό υπερβολικό. Η επόμενη εκπομπή θα είναι να μας πείτε τι ώρες και πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Και η ιστιοπλογία, πραγματικά θα πω εδώ για δεύτερη φορά, ότι θεωρώ ευλογία, ευλογία. Mm. Έχω κάνει, έχουμε, τώρα επειδή μιλάω για μένα, το Αιγαίο, τα 98% των νησιών, ξέρω, και το Ιόνιο όλο, εκτός από τα Κύθυρα. Όλο. Όταν λέω όλο, όλο. Γύρω-γύρω mm-hmm. με ένα ιστιοπλοϊκό, γύρω-γύρω με ένα φουσκωτό και γύρω-γύρω, πάλι και εδώ, εντάξει, έτυχε, να έχω ένα ζευγάρι φίλων μου που έφυγαν τώρα από τη ζωή, που έχω ταξίδεψα, με πέρανε μαζί, αισθανόταν ασφάλεια σαν γιατρός, mm-hmm. Έχω την ηλικία των παιδιών τους, μέχρι το Καστελόριζο. Δηλαδή, η εμπειρία είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Και άπειρα αεροπορικά μίλια. Άπειρα, όντως. Άπειρα. Και πάντα όταν γύρναγα από τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Παρίσι, που σύνολο έχω ζήσει 1,5, 2 και 2,5 χρόνια στο κάθε mm-hmm. ένα μέρος, αν τα προσθέσεις, mm-hmm. περνώντας από την Κέρκυρα, έλεγα ότι ο Θεός πραγματικά είχε κέφια όταν έφτιαξε την Κέρκυρα. Πάντα. Αυτό αισθάνομαι. Προφανώς έχουμε να πούμε πολλά ξανά, γιατί μια εκπομπή δεν φτάνει με την Νόντα Ψαροπούλου, θέλω να σας πω. Επιγραμματικά τα πιάσαμε, απλά για να δούμε το προφίλ αυτής της γυναίκας, που ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω και να τη γνωρίσουμε. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θα ξαναπούμε. Σύντομα για τον άλλο ρόλο. Και για τον άλλο ρόλο. Και για τον άλλο ρόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, τη φιλοξενία, τη διάθεση, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.